Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, δεύτερο ημέρο της σημερινής εκπομπής, εδώ ζωντανά στην Αλφα Τηλεόραση. Εκπομπή λοιπόν σήμερα, τηλεφωνήστε μας στο 2551-38-001 σε ό,τι έχει να κάνει με τοποθετήσεις σας αλλά και ερωτήσεις σας. Θα έχουμε δυνατότητα σε αυτό το ημίωρο να δούμε θέματα που μας αφορούν, όπως το τι ακριβώς γίνεται με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ή αν θέλετε αυτή την ενίσχυση η οποία και θα δοθεί. Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα λεγόταν πιο παλιά. Πλέον έχει μετονομαστεί διαφορετικά, με αποτέλεσμα όμως να μιλούμε για το ίδιο θέμα. Παλιότερα είχε εφαρμοστεί στη Δράμα. Τώρα θα εφαρμοστεί σε δύο Δήμους στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στους Δήμους Καβάλας και Ορεστιάδας. Η επιλογή των Δήμων έγινε με κριτήρια καθαρά κοινωνικά, οικονομικά. Τα ποσοστά της ανεργίας, κυρίως που έχει η περιοχή, το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, και αυτό εντάξει, μας στενοχωρεί ιδιαίτερα, και τι είναι αυτό το οποίο και θα δικαιούνται. Θα έχουμε δυνατότητα να δούμε τι δικαιούται ο καθένας και ποια είναι τα χαρτιά, ποιος είναι καταρχήν ο δικαιούχος. Όπως επίσης να σας υπενθυμίσω ότι μιλούμε για το ποσό των 200 ευρώ ενίσχυσης στον δικαιούχο, ο οποίος, εάν έχει σύντροφο, σύζυγο κάποιον, θα δικαιούται άλλα 100 ευρώ για αυτόν και από 50 ευρώ για κάθε παιδί. Δηλαδή, μια τετραμελής οικογένεια με δύο μικρά παιδάκια θα δικαιούται 400 ευρώ. Μέχρι το ποσό όμως, δηλαδή, εάν κάποιος δικαιούται 200 ευρώ, ότι πρέπει να έχει κάποιος σίγουρα 200 ευρώ στην τσέπη του, αλλά λαμβάνει παραδείγματος χάρη 60 ευρώ από κάπου, το κράτος θα του δώσει 140. Δεν θα του δώσει 200. Θα τα συμπληρώσει δηλαδή. Τραγικό. Γιατί μπορεί, μην τα φάει και όλα μαζί και μετά δεν μπορεί. Είναι και δύσκολο. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τις κάρτες με το καταρχήν ποιοι είναι αυτοί. Δεν φορώ τα γυαλιά μου. Εντάξει, τώρα είμαστε καλύτερα. Λοιπόν, θα αφορά πολίτες που βρίσκονται σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και θα καλύπτει πρώτον την εισοδηματική ενίσχυση. Δεύτερον, την πρόσβαση και διασύνδεση σε συμπληρωματικές κοινωνικές παροχές αλλά και υπηρεσίες. Δηλαδή, θα σε βοηθήσω, ναι μεν, θα σου δείξω όμως και τι άλλο υπάρχει για να μπορείς να βοηθήσεις περαιτέρω. Να μπορείς δηλαδή να πάρεις κάποιο πιο επιπλέον εισόδημα ή αν δικαιούσε κάποιους πόρους, κάποια χρήματα, κάποια τρόφιμα, πολλά πολλά διαφορετικά πράγματα. Για να συνεχίσουμε λοιπόν. Θα αφορά επίσης και θα καλύπτει τις υπηρεσίες ενεργοποίησης και προώθησης των δικαιούχων σε δράσεις σχετικά με την έβρεση εργασίας, την επαγγελματική κατάρτιση, την επιδότηση νοικίου ως συμπληρωματική παροχή όμως, τα σχολικά γεύματα ως συμπληρωματική παροχή σε επιλεγμένα με κοινωνικά κριτήρια σχολεία. Τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, σε επιλεγμένα με κοινωνικά κριτήρια σχολεία, δηλαδή το παιδί σου πηγαίνει σε ένα σχολείο στο οποίο τα περισσότερα έχουν να φάνε, αλλά το δικό σου δεν έχει να φάει, μπορεί και να μην επιλέγει. Τώρα δεν ξέρω γιατί το λένε αυτό. Με κοινωνικά κριτήρια σχολεία, πραγματικά δεν μπορώ. Λοιπόν, το ξαναλέμε, τις υπηρεσίες είπαμε ενεργοποίησης και πρόθεσης των δικαιούχων σε δράσεις σχετικά με την έβραση εργασίας, την επαγγελματική κατάρτιση, επίσης την επιδότηση ενοικίου συμπληρωματική παροχή και τα σχολικά γεύματα ως συμπληρωματική παροχή σε επιλεγμένα με κοινωνικά κριτήρια σχολεία. Υπάρχουν σχολεία και σχολεία δηλαδή. Δεν ξέρω, εμείς στη Θράκη, τώρα εδώ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι ίδια τα σχολεία. Για να πάμε στο επόμενο. Ποιοι θα είναι οι εφολούμενοι? Μονοπρόσωπα νοικοκυριά, κάθε ενήλικο άτομο, άγαμος ή χείρος ή διαζευμένος ή σε διάσταση που υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές, σε σχολεία ή Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ξαναλέμε, μονοπρόσωπα νοικοκυριά. Κάθε ενήλικο άτομο, άγαμος, χείρος, διαζευμένος ή σε διάσταση που υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενήλικων έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές, σε σχολεία, Ινστιτούτα, δεν είναι φοιτητές. Δηλαδή δεν γίνεται να πεις ότι είμαι δικαιούχος, αλλά είμαι φοιτητής και ευνοείται αφού είσαι φοιτητής, δεν μπορείς να εργαστείς, άρα εσένα σε βγάζει απ' έξω. Από εκεί και πάνω, από 25 ετών μέχρι 25 ετών που δεν φοιτείς, δεν είσαι και φοιτητής ουσιαστικά. Εσύ δικαιούσε. Συνεχίζουμε. Πολυπρόσωπα νοικοκυριά περιλαμβάνει όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη και απαρτίζεται από ένα άτομο και ένα ή περισσότερα τέκνα ή από έγκαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με ή χωρίς τέκνα καθώς και από τα φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια. Γιατί εσύ τώρα έχεις παραδείγματος χάρη τα παιδιά σου που δεν έχουν σπίτι και τους φιλοξενείς. Και αυτοί επίσης δεν έχουν χρήματα.
Όλοι μαζί δικαιούσατε τα χρήματα, αλλά εσύ τα δικαιούσα τα 200 και ο κάθε ενήλικας μετά τα 100. Δεν είναι δηλαδή επειδή π.χ. φιλοξενεί το παιδί σου, το οποίο έχει οικογένεια, ότι δικαιούται και αυτός επειδή είναι ο βασικός στην οικογένεια τα 200 ευρώ. Όχι. Αφού έχεις εσύ το γιο σου, παραδείγματος χάρη, τον φιλοξενεί με τα εγγόνια σου και κάποιους άλλους, θα πάρεις 200 ευρώ για σένα, 100 για τη γυναίκα σου, 100 για το γιο σου, 100 για τη γυναίκα του και από 50 ευρώ. Για τα παιδιά. Αρκεί βεβαίως να είσαι δικαιούχος, το ξαναλέμε έτσι. Γιατί έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, πρέπει να είσαι σχεδόν ταγμένος στην Παναγιά για να μπορείς να δικαιούσε κάτι σήμερα. Λοιπόν, επόμενη κάρτα. Ως ανήλικα μέλη ορίζονται τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας έως 18 ετών. Άστεγοι που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλήμματα, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων της πρώτης φάσης ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών ανοιχτών κέντρων ημέρας αστέγων που λειτουργούν στους Δήμους της πρώτης φάσης. Δύναται επίσης να είναι και αυτοί ωφελούμενοι του προγράμματος. Κάτι είναι και αυτό. Αυτά. Το ότι θα φτάναμε σε σημείο αυτό, δηλαδή δεν ξέρω. Και οι άστεγοι δηλαδή δεν δικαιούστε. Τώρα θα πεις που θα ενημερωθεί ο άστεγος. Δεν ξέρω. Θα τον ενημερώσουν αν είναι καταγεγραμμένος. Τώρα, αυτό που δεν είναι καταγεγραμμένος, δεν ξέρω αν θα πάει κάποιος να το καταγράψει. Είναι και αυτό μέσα στα πολλά διάφορα ζητήματα. Λοιπόν, αυτό ό,τι έχει να κάνει με το ελάχιστο εγκυμενό έδωμα, το ξαναλέμε ότι τώρα αυτό αφορά στους Δήμους Καβάλας και Ορεστιάδας για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είμαστε λοιπόν σε αυτή τη φάση, όπου θα αρχίσει να ξεκινάει να εφαρμόζεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Μέσα σε λίγες μέρες, νομίζω, θα ξεκινήσει και η διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών. Να πάμε λίγο να δούμε το πώς προετοιμάζονται όλοι για την εμπορική έκθεση Αλεξανδρούπολης. Από τις 24 μέχρι τις 28 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, όλα τα φώτα θα πέσουν του εμπορικού κόσμου της ευρύτερης περιοχής, θα πέσουν στον Εύρο και συγκεκριμένα στην παραλία της Αλεξανδρούπολης, εκεί όπου θα φιλοξενηθεί 17η εμπορική έκθεση Αλέξπο 2016, με τη συμμετοχή δεκάδων εκθετών από την ευρύτερη περιοχή, που θα μπορέσουν και θα έχουν δυνατότητα να προβάλλουν προϊόντα αλλά και υπηρεσίες, να τα κάνουν γνωστά στο κοινό. Εν μέσω κρίσης, λοιπόν, η απάντηση του εμπορικού κόσμου της ευρύτερης περιοχής είναι απλά ανάπτυξη, διάθεση και επικοινωνία. Η σημερινή συνέντευξη τύπου λαμβάνει η χώρα 14 ημέρες πριν την έναρξη να σας γνωστοποιήσουμε το πλήρες πρόγραμμα της έκθεσης που διοργανώνει το Επιμελητήριο Εύρου, την 17η Διεθνή Έκθεση Αλεξανδρούπολης, με τη σειρά σας να ενημερώσετε το κοινό και την τοπική κοινωνία. Όπως θα διαπιστώσετε στη συνέχεια, και η φετινή έκθεση στοχεύει στην περαιτέρω προβολή και πρόοδο τοπικών επιχειρήσεων και παραγόμενων προϊόντων του νομού, τη δημιουργία νέων συνεργασιών, την ανάδειξη του τουριστικού μας προϊόντος. Η διοργάνωση έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Δήμο Αλεξανδρούπολης, τον Οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης και τη Συνεταιριστική Τράπεζα Εύρου. Φυσικά, πολύ τιμή είναι και η αρρωγή των χορηγιών μας, τους οποίους ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά. Διαπιστώνοντας από την προηγούμενη διοργάνωση της Αλέξπο 2014 ότι η απόφαση της διάρθρωσης της έκθεσης σε 4 θεματικές ημερίδες απέδωσε καλύτερα αποτελέσματα και στην ενημέρωση των επαγγελματιών στο επίπεδο ενδιαφέροντός τους, ώστε και στην επισκεψιμότητα της έκθεσης, και φέτος υπάρχουν 4 θεματικές ημέρες. Το Σάββατο 25/6/2016 είναι η θεματική ημέρα τουρισμού. Την Κυριακή 26/6/2016 είναι η θεματική ημέρα λιμανιού και θάλασσας. Τη Δευτέρα 27/6/2016 είναι η θεματική ημέρα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Και την Τρίτη 28/6/2016 είναι η ημέρα νεοφυής επιχειρηματικότητας. Με τη θεματική ημέρα τουρισμού, το Σάββατο 25 Ιουνίου, επιδιώκουμε την προβολή του τουριστικού μας προϊόντος στη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών και από τις επιχειρήσεις, αλλά και ερευνούμε νέους σύγχρονους τρόπους και καλές πρακτικές για την αναβάθμιση του τουρισμού στην περιοχή μας. Η μερίδα που θα λάβει η χώρα γίνεται στη συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Αντιπεριφέρεια Τουρισμού και το Σύλλογο Ξενοδόχων Θράκης, τους οποίους σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή τους και την αρρωγή τους στην προσπάθειά μας. Την Κυριακή 26 Ιουνίου, θεματική ημέρα λιμανιού, θα διεξαχθεί η μερίδα με θέμα προοπτικές θαλάσσης ανάπτυξης, στην οποία συμμετέχουν ως εισηγητές σημαντικές προσωπικότητες από φορείς που εξειδικεύονται στη θαλάσσια ανάπτυξη, τις κουραζιέρες, τις μεταφοράς, τα υδροπλάνα, με στόχο στη διερεύνηση των προοπτικών για το δικό μας λιμάνι και τη θαλάσσια περιοχή και εν γέννη την ανάπτυξη μέσω αυτού.
Η μερίδα αυτή γίνει στη συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Λιμένων της Αλεξανδρούπολης. Παρουσία θα είναι ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτικών Υποθέσεων, ο κ. Λαμπρίδης. Τη Δευτέρα, 27 Ιουνίου, θεματική ημέρα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, προσπαθούμε να εξοπλίσουμε τους επιχειρηματίες με την απαραίτητη πληροφόρηση με ημερίδα με θέμα καινοτομία και επιχειρηματικότητα με την υποστήριξη του Horizon 2020 και του ΕΣΠΑ, η οποία θα λάβει χώρα στο Νομαρχείο Εύρου. Και σε αυτήν την εκδήλωση συμμετέχουν εξέχουσες προσωπικότητες, εκτός από τις εισηγήσεις τους, θα πραγματοποιήσουν αμέσως μετά στρόγγυλα τραπέζια με θέμα θαλάσσια επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στο Επιμελητήριο Εύρου, έχει προγραμματιστεί η μερίδα για το ηλεκτρονικό εμπόριο, η οποία συνδιοργανώνεται με τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης. Σκοπός ημερίδας αυτής είναι η ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου πάνω στα σύγχρονα θέματα διαδικτύου, μάρκετινγκ και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου από τις επιχειρήσεις του Εύρου. Και σε αυτή την εκδήλωση έχουν την τιμή να βρίσκονται μαζί μας πλέον εξειδικευμένοι και καταξιωμένοι επαγγελματίες του κλάδου αυτού. Την 3η, 28 Ιουνίου, θεματική ημέρα νεοφυής επιχειρηματικότητας, έχουμε προγραμματίσει εργαστήριο επιχειρηματικού σχεδιασμού και επενδυτικής ετοιμότητας για νεοφυείς επιχειρήσεις προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη. Την ίδια μέρα, το πρωί στο Επιμελητήριο Εύρου, θα λάβει χώρα μία εκδήλωση για τους μαθητές Λυκείου, η ημέρα καριέρας, η οποία διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Εύρου. Η δράση αυτή είναι μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Εύρου, στόχος της οποίας είναι η σύνδεση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την επιχειρηματικότητα, προκειμένου οι μαθητές, τα νέα παιδιά της τοπικής κοινωνίας, να επιλέγουν την ακαδημαϊκή τους κατεύθυνση ή το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν, έχοντας προσωπική εμπειρία και πληροφόρηση από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις περιοχής που ζουν και πρόκειται να εργαστούν, αλλά και τις συνθήκες της πραγματικής οικονομίας. Για όσοι ενδιαφέρονται στο αναλυτικότερο πρόγραμμα, τις ημερίδες και τους ομιλητές, μπορούν να βρουν αναρτημένο στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.alexpo.gr. Θα υπάρχουν και παράλληλες δραστηριότητες. Στην Alexpo φέτος, θα ήθελα να τονίσω σημείο αυτό, ότι υπάρχουν 120 εκθέτες, καλύπτουν στο σύνολο περίπου 2.000 τετραγωνικά μέτρα. Και οι 1.700 είναι στεγασμένος χώρος και 250 είναι εξωτερικός χώρος. Οι επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον ανακλάδος είναι επιχειρήσεις τεχνολογίας και πληροφορικής, ενέργεια, εξοπλισμός καταστημάτων, τρόφιμα ποτά, υπηρεσίες προβολής και διαφήμισης, υπηρεσίες υγείας και αισθητικής, αγροτικά είδη, κατασκευές φωτισμός, είδη κατοικίας, μέσα μαζικής ενημέρωσης, μεταφορικά μέσα. Κάθε απόγευμα στον εξωτερικό χώρο θα λάβουν χώρα εκδηλώσεις προβολής προϊόντων και γευσιγνωσίας, ενώ την τελευταία ημέρα της έκθεσης ο σεφ Άκης Πετριτζίκης θα μαγειρεύσει μπροστά στο κοινό συνταγές αποτελούμενες αποκλειστικά από τοπικά προϊόντα. Αργότερα, το κοινό που θα επισκέψει τον εκθεσιακό χώρο θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει πολιτιστικές εκδηλώσεις αποτελούμενες από μουσικές συναυλίες και χορευτικές παραστάσεις. Επιπλέον, η έκθεση φιλοξενεί το 5ο σαλόνι αυτοκινήτων σε συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Εμπόρων Αυτοκινήτων Αλεξανδρούπολης, που εκθέτει για το κοινό τις έκθεσεις 19 μάρκες αυτοκινήτων. Για δεύτερη φορά, στον προγραμματισμό της έκθεσης έχει προβλεφθεί η δημιουργική απασχόληση των παιδιών σε συνεργασία με το αντίστοιχο εργαστήριο του Δήμου Αλεξανδρούπολης και το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης, που θα απασχολεί τα παιδιά στο χώρο παράλληλων εκδηλώσεων με κατασκευές, ζωγραφική και παιχνίδια, εμπνευσμένα από τις 4 θεματικές ημέρες της έκθεσης. Σε αυτήν τη σπουδαία στιγμή για την επιχειρηματικότητα του τόπου, είναι χαρά μας να σε έχουμε δίπλα μας και να συμβάλλουμε στην επίτευξη των επιχειρηματικών σας στόχων. Και φέτος θα υπάρχει το εισιτήριο 1 ευρώ, το οποίο θα διατεθεί μέρος για κοινωνικούς σκοπούς, όπως και την προηγούμενη χρονιά είχαμε διαθέσει περίπου 4.000 ευρώ σε όλες τις ευπαθείς ομάδες και τα νομοποιημένα σωματεία του νομού Εύρου. Περίπου στο 50% είναι η ίδια εκθέτηση της προηγούμενης διοργάνωσης και ένα 50% έχει αλλάξει. Και αυτό γιατί? Όχι γιατί είναι ευχαριστημένοι γιατί πάνε τα ερωτηματολόγια, έχουν αλλάξει οι τομείς. Δηλαδή, στην προηγούμενη έκθεση είχαμε περίπου στα 350 τετραγωνικά με την ενέργεια, που ήταν μια ενέργεια τότε κατακόρυφα, είχε γράψει αύξηση καινούριων δεδομένων αντλίας, θερμότητας κλπ. Τα οποία σήμερα έχουν εξαλείψει. Και σήμερα έχουν μπει περισσότερο οι υπηρεσίες, γιατί όπως ξέρουμε και από το Επιμελητήριο Εύρου, από τις εγγραφές διαγραφές μελών μας, ξέρουμε πολύ καλά και μας θλίβει και το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι κλείνουμε τα ποιητικές επιχειρήσεις και ανοίγουν εταιρείες υπηρεσιών για να μπορούν οι άνθρωποι να διατηρήσουν τα φημί τους και να μπορέσουν να έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε αυτήν την διοργάνωση έχουμε τη χαρά και την τιμή να υπηρετούν περίπου στο
97% στον εσωτερικό χώρο επιχειρήσεις του νομού Εύρου και επιχειρήσεις στον μη στεγασμένο χώρο, δηλαδή στο υπαίθριο έξω που θα γίνει και πώληση λενικής, είναι ξένες τηρήσεις. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει, το στεγασμένο χώρο που είναι στην ουσία επιχειρήσεις για να κάνουν συμφωνίες προβολή προϊόντων, το 97% φέτος είναι επιχειρήσεις του νομού Εύρου. Σε αντιστοιχεία με το 2014 που ήμασταν περίπου 70-30 και την προηγούμενη χρονιά είχαμε περισσότερες κλινικές, δηλαδή 60-40, που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις του νομού Εύρου έχουν αγκαλιάσει τον θεσμό σαν δικό τους και τους ευχαριστώ για μία άλλη φορά όλους τους συμμετέχοντες, καθώς επίσης έχουν δει και τα ανταποδοτικά αποτελέσματα στις εταιρείες τους. Σίγουρα είναι όπως είναι η οικονομία της χώρας μας. Είναι πολύ ευθύνουσα πορεία έχει το επιχειρηματικό περιβάλλον και στο νομό Εύρου. Παρ' όλα αυτά, με καλή δουλειά, με σκληρή δουλειά με τους συνεργάτες, εμείς κατορθώσαμε να έχουμε την ίδια κάλυψη των τετραγωνικών μέτρων με την προηγούμενη διοργάνωση. Ενώ στην αρχή της πρωτοβουλίας μας, και λέω στην αρχή μέχρι πριν ένα μήνα, είχαμε περίπου στο 70% καλύψη περιπτέρων, τις τελευταίες μέρες με την διαφήμιση και την επικοινωνία, γιατί ίσως περισσότερο φτάσαμε και εμείς πιο κοντά στις επιχειρήσεις, έχω καλυφθεί όλα τα τετραγωνικά μέτρα. Δηλαδή, στην ουσία, παρόλο που είναι το οικονομικό περιβάλλον δυσκολότερο για κάθε επιχειρηματία, στην έκθεση αυτή έχουμε τις ίδιες συμμετοχές. Την προηγούμενη φορά είχαμε επιχειρήσεις από την Τουρκία. Αυτή τη φορά έχουμε καλέσει όλα τα επιμελητήρια που είμαστε αδερφοποιημένοι και τα γειτονικά επιμελητήρια, δηλαδή το επιμελητήριο Ανδριανούπολης που έχουμε αδερφοποιηθεί, το επιμελητήριο Κωνσταντινούπολης, το επιμελητήριο Μπουργκάς, τα επιμελητήρια Φιλιππούπολης, Τσόρλου, Κεσάνη, Αγία Πετρούπολη. Θα έχουμε συμμετοχή από το επιμελητήριο του Μπουργκάς, αυτών περίπου 10 επιχειρηματίες, οι οποίοι θέλουν να κάνουν και συναντήσεις B2B. Από την Τουρκία, Βουλγαρία και Ρουμανία φέρνουμε τουριστικούς πράκτορες και ανθρώπους που ασχολούνται με τουριστικό προϊόν. Δηλαδή, από τη Βουλγαρία θα έρθουν 10 συγκεκριμένοι άνθρωποι tour operator για να κάνουν συναντήσεις και να συμμετέχουν στην ημέρα τουρισμού. Καθώς επίσης από την Τουρκία και από τη Ρουμανία είναι εξελίξει κάποιοι tour operator, περιμένουν τις απαντήσεις στους συγκεκριμένους ανθρώπους. Απευθύνθηκαμε στους αντίστοιχους εκεί φορείς τουριστικών πρακτόρων. Θα έχουμε συμμετοχή από αυτές τις χώρες και από την Αγία Πετρούπολη μας έχουν απαντήσει ότι θα έρθει μια αποστολή επιχειρηματιών για να δει την έκθεση και να κάνει συναντήσεις με τους επιχειρηματίες. Σε περίπτερα στεγασμένο χώρο δεν υπάρχουν ξένα επιμελητήρια και ξένες επιχειρήσεις εκτός Ελλάδος που να συμμετέχουν μέσα. Από τις 24 έως 28 Ιουνίου στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, θωρακίζουμε την εξωστρέφεια, την ανταγωνιστικότητα και τις προοπτικές των επιχειρηματιών του Εύρου. Συμμετέχουμε όλοι στη δική μας έκθεση Αλέξπο 2016 από 24 έως 28 Ιουνίου στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Μ' αρέσει αυτή η έκθεση, μ' αρέσει πάρα πολύ. Την αγαπάω, δεν ξέρω ίσως γιατί πήγαινα από μικρή. Σε αυτό πήγαινα από μικρή, τουλάχιστον. Προσπαθώ να θυμηθώ, θυμάμαι και την πρώτη εμπορική έκθεση, που δεν νομίζω. Ναι, πρέπει να τη θυμάμαι. Κι όμως, τραγικό. Μεγαλώσαμε. Γιατί γίνεται αναδιετία κιόλας. Μη γίνεται. Παλιότερα γινόταν βέβαια και κατά έτος, νομίζω. Τέλος πάντων. Ήταν η αγαπημένη μου έκθεση γιατί βλέπεις όλα τα προϊόντα. Ο κόσμος είναι πολύ ευχάριστος. Βλέπεις επιχειρηματίες. Γεύεσαι τα προϊόντα. Έχουμε εξαιρετικά προϊόντα, πρέπει να πω. Γενικά σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εξαιρετικά προϊόντα γευστικά, ποιοτικά, από έπιπλα, από είδη ένδυσης, υπόδυσης. Δηλαδή θα τα δείτε όλα σε αυτή την έκθεση και είναι πολύ ωραία η βόλτα. Πηγαίνουμε πάντοτε κάθε φορά. Λοιπόν, οπότε 24 με 28 Ιουνίου εκεί και η Αλφα Τηλεόραση βεβαίως θα είναι εκεί κοντά σας. Λοιπόν, σιγά σιγά θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, διότι σε πολύ λίγα λεπτά θα έχουμε δυνατότητα να μιλήσουμε για την εκδήλωση Παρχάρια 2016, που είναι την ερχόμενη Κυριακή, οφείλω να σας πω. Κατά τη διάρκεια των Παρχαρίων 2016, που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίων Νομού Εύρου Αλέξης Κομνηνός, θα παρουσιαστούν διάφορα δρόμενα. Εμείς είμαστε και χορηγός επικοινωνίας, θα έχουμε δυνατότητα λοιπόν να τα πούμε όλα αυτά αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Προς το παρόν, διαφημίσεις.